Πάμε λοιπόν με νότες στρατιωτικές και με την παράδοση που ακολουθεί μονοπάτια που έχουν γράψει άλλοι, αλλά οι νέοι άνθρωποι με το δικό τους τρόπο βάζουν τη δικιά τους πινελιά. Έτσι λοιπόν θα πάμε να βρούμε μια μπάντα που είναι αγαπημένη μου, είναι οι Thrax Punks. Είναι αυτά τα παιδιά που ερχόταν μου λέγαν τα κάλαντα, τα στρατιωτικά κάλαντα όταν ήταν μικρότεροι, όχι πολύ μικρή, κάπου εκεί στο Λύκειο, κάπου εκεί στα 17 τους, και στην πορεία είναι τόσο δημιουργικοί και κάνουν τόσα πράγματα. Νομίζω ότι θα χαρείτε κι εσείς αν ακούσετε τα νέα τους. Να σας καλωσορίσω παιδιά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ορεστιάδας. Καλωσορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, είναι ο Γιώργος Σταυρίδης, είναι ο Βαΐτσης Χαρακοπίδης και είναι και ο Παναγιώτης ο Γκίνης, τον οποίο λέω πάντα ότι ξεχνάω το όνομά του, γιατί είναι ο πιο καινούριος μέσα σε εισαγωγικά σε αυτή την παρέα, ο οποίος όμως κρατάει πολλά χρόνια και αυτός με την μπάντα. Κρατάει χρόνια αυτή η ορίστε. Ο πιο καινούργιος είναι ο Μάρκος, ο Πουθιανάς, ο ηχολήτης μας. Είναι το τέταρτο μέλος του σχήματος κι αυτός. Ο Μάρκος, πείτε το επίθετό του λοιπόν, να μάθουμε και τον... Μάρκος Κουτσιανάς, είναι ο Πουθιανάς, είναι ο ηχολήτης μας. Ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρήκατε χρόνο και ήρθατε εδώ στο Άρωμα Μελωδίες και στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ορεστιάδας για να μας πείτε τα νέα σας. Πού σας βρίσκουμε αρχικά, σε πρόβα σίγουρα, αλλά πού? Βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή, σε ένα στούντιο εδώ του Μάρκου που κάνουμε πρόβα. Ναι. Ποιος μιλάει? Εγώ είμαι ο Βάγιο. Α, Βάγιο. Ωραία. Σ' ακούμε. Και σε λίγο ετοιμαζόμαστε να φύγουμε για Βέρεια. Περιμένουμε δε το Βάντορ να έρθει να μας πάρει. Mm-hmm. Και να πάμε Βέρεια να κάνουμε τη συναυλία μας σήμερα το βράδυ. Τέλεια. Κάθε μέρα πάτε για συναυλίες λοιπόν, σε γενικές γραμμές πάτε καθημερινά για συναυλίες, έτσι? Εντάξει, τώρα έχουμε δύο εμφανίσεις προγραμματισμένες, mm-hmm. σήμερα στη Βέρεια και αύριο στις Πρέσπες για κάποιο σύλλογο καρκινοπαθών, έτσι, σαν ένδειξη αλληλεγγύης, για να μαζέψουν κάποια χρήματα για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, γιατί με την καραντίνα τώρα και τον κορονοϊό λίγο ζοριστήκανε. Και για μας έτσι μια πολύ ευκαιρία να παίξουμε μουσική. Αυτό και... Μια που μιλάω με το Βάγιο Χαρακοπίδη, να σας πω ότι όταν φτάνεις στο Μουσείο της Ορεστιάδας και μπαίνεις μέσα στο χώρο με τα μουσικά όργανα, αν πατήσεις την γκάιντα θα ακούσεις τον Βάγιο Χαρακοπίδη να παίζει γκάιντα. Είναι απίστευτος. Βάγιο, να είσαι καλά και να, όπου πας και παίζεις μουσικές με την μπάντα αυτή, να κάνεις θαύματα. Μήπως είναι ο παππούς μου που παίζει στο μουσείο? Δεν ξέρω. Εγώ Βάγιο Χαρακοπίδη διάβασα. Μάλλον είναι ο παππούς. Είναι ο παππούς του, ναι. Είναι δυνατόν να είναι ο παππούς όμως? Α, είναι από παλιά εννοείς. Ωραία, άρα λοιπόν υπάρχει γονίδιο. Ευτυχώς που μνημονεύουμε και τον παππού λοιπόν, που έχει αφήσει το γονίδιό του. Ναι. Ακόμα ζωή είναι βέβαια, έτσι. Ωραία, ναι, ακόμη πιο καλά. Οπότε σε καμαρώνει. Ναι, γουστάρει τώρα. Οπότε σε καμαρώνει και βλέπει και την πορεία σας. Να ρωτήσω κάτι, έχετε και φρέσκα πράγματα, κάνατε και άλλου είδους μουσικές φέτος, ασχοληθήκατε και με μουσική για θέατρο. Πείτε μας λίγο γι' αυτό. Κύριε Πάνο, ναι. Ήταν πρώτη φορά που γράφουμε μουσική για θέατρο. Mm-hmm. Είχαμε ασχοληθεί στο παρελθόν μια ταινία μικρού μήκου. Ναι. Ήταν πολύ ξεχωριστό. Νομίζω ότι το χαρήκαμε όλοι πάρα πολύ. Ήταν πολύ δημιουργική όλη η ατμόσφαιρα. Πολύ όμορφη και παραγωγική συνεργασία μας με τους ηθοποιούς. Πολύ καλή ηθοποιή και πολύ ωραίοι άνθρωποι βασικά. Ναι. Και κατ' επέκταση καταπληκτική ηθοποιή. Τώρα δεν ξέρω, πρέπει να αναφέρουμε ονόματα προφανώς, έτσι? Αν θέλεις, ναι, αν θέλετε, ναι, γιατί όχι.
ο Οδυσσέας ο Βασιλιόπουλος στο ρόλο του Πενθέα, η Κωνσταντίνα Τάκαλου στο ρόλο της Αγάπης, η Ιωάννη Παπά στο ρόλο του Τρισία και ο Άξιος Αγγελαρίου στο ρόλο του Διόνυσου. Ο Δημήτρης ο Πατρόπουλος στο ρόλο του Κάδμου και ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης στο ρόλο του Αγγελιοφόρου. Και ποια παράσταση είναι, πείτε μας? Είναι η παράσταση... Ωραία. Ναι. Βάξεις του Ακπών του Ευρυπίδη. Και πώς είναι το αποτέλεσμα, τι ακούτε, τι εισπράτετε? Κάσχολα, δεν ξέρω, ο Γιώργος είναι μια ακόμη. Ναι, γενικώς ακούμε πολύ ωραία σχόλια από φίλους που πάνε και τη βλέπουν. Έπαιξε και στην Αλεξανδρούπολη πριν καμιά εβδομάδα, δύο. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται η περιοδία στην Κρήτη και ήδη παίρνουμε ωραίο feedback από φίλους που την παρακολουθούν στην Κρήτη. Οι ηθοποιοί τι σας είπαν για τη μουσική σας, ο σκηνοθέτης, οι ηθοποιοί? Καλά, ο σκηνοθέτης ή σκηνοθέτης είναι η Νικέτη Κοντούρη. Αυτή από την αρχή ήταν ενθουσιασμένη, πριν να γράψουμε τη μουσική, δηλαδή από το ηχόχρωμά μας γενικώς και από τα μουσικά τοπία που φτιάχνουμε, ας πούμε, γενικώς από τον ήχο μας και τη μουσική μας, ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένη, γι' αυτό και μας κάλεσε για να συνεργαστούμε. Έπειτα, οι ηθοποιοί, σε συνεργασία με αυτούς δηλαδή, γράψαμε τα κομμάτια, αλλάζαμε συνέχεια πράγματα μέχρι να βρεθεί το τελικό αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι και πάει πάρα πολύ καλά η περιοδία. Να σας πω ότι κάνω μια βαθιά υπόκληση και πολλά χειροκροτήματα σε όλους σας, γιατί γράψατε μουσική για θέατρο. Παιδιά, κάνετε μεγάλα βήματα. Όπως λέει και ένας καϊδατζής από την περιοχή μας, όπου μας πάνε θα πάμε. Αφήνεστε. Αφηνόμαστε. Εντάξει. Και δεν φοβάστε. Ναι. Η καραντίνα μας έκανε λίγο κακό, γιατί όλοι παγώσαμε κάπως μέχρι να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Τώρα αυτό ήταν ένα πολύ καλό ξεπάγωμα και μας έδωσε πάρα πολύ έμπνευση και δύναμη για να κάνουμε αυτό που κάναμε. Είμαστε και εμείς εντυπωσιασμένοι. Αυτό λέγαμε, ότι πιο πολύ απ' όλα χαρήκαμε με το γεγονός ότι φτάσαμε μετά από πολύ καιρό ξανά να δημιουργήσουμε καινούργια μουσική, να δουλέψουμε μαζί και μάλιστα επειδή με όλο αυτό με την καραντίνα, τον κορονοϊό, ξέρεις, το να πέσαν τα πάτη γενικά στην τέχνη, ζοριστήκαν και εταιρείες παραγωγής κτλ. Καθυστέρησε αρκετά να γίνει η δουλειά στη παράσταση. Οπότε χρειάστηκε κάποια στιγμή πολύ γρήγορα να προσπαθήσουμε και να εντός τα deadline να παραδώσουμε τη μουσική, έτσι. Δηλαδή η παράσταση μέχρι και την τελευταία στιγμή έτρεχε πυρετοδός, ας πούμε, η πρόβες κτλ. Οπότε κάπως δοκιμαστήκαμε και σαν συγκρότημα, κάναμε ένα crash test, ας το πούμε, σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες. Και μπορώ να πω ότι τα καταφέραμε και μάλιστα είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα. Ναι. Για μένα, ας πούμε, ήταν πραγματικά η μεγαλύτερη επιτυχία, ας πούμε. Εγώ σας λέω ένα μεγάλο μπράβο που δεν φοβηθήκατε να αναλάβετε κάτι τέτοιο, που είπατε ότι ναι, θα το καταφέρουμε και θα το φέρουμε εις πέρας και το φέρατε πάρα πολύ καλά, όπως μου λέτε. Δεν ξέρω, επίδαυρο πήγατε? Τώρα προγραμματισμένο για 13 με 15 Αυγούστου. Όπου θα εμφανιστούμε και εμείς εκεί. Α, μεγάλες στιγμές. Αυτό. Οπότε θα μας στείλετε φωτογραφία από εκεί, παιδιά. Βέβαια, εννοείται. Άρα είναι το βήμα που κάνατε πολύ μεγάλο και σας ανοίγει επίσης πολλές πόρτες και είμαι σίγουρη ότι θα ακολουθήσουν και πολλές προτάσεις. Μακάρι, πάντα είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες. Μας αρέσει να τσουλάει το πράγμα με το δικό του τρόπο. Ποτέ δεν επισφεύγουμε κι εμείς τίποτα, ας πούμε, χωρίς να μας αρέσει να το θέλουμε. Και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Μας αρέσει πολύ αυτό που κάνουμε, το αγαπάμε. Και όσο θέλει κι άλλος να πει στον κόσμο μας, είμαστε πάντα ανοιχτοί να συνεργαστούμε. Να ρωτήσω κάτι. Όταν παίζετε σε σημεία εκτός Θράκης, ας πούμε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, το κοινό σας τι κοινό είναι? Το καλό με τις συναυλίες μας είναι ότι έχουμε πολύ ευρύ κοινό όσον αφορά την ηλικία. Δηλαδή μπορεί να δεις από παιδάκια που μπορεί να έρθουν
και έχουν ακούσει κάπως τη μουσική από γονείς κτλ. Μέχρι και μεγάλους σε ηλικία, επειδή συνδυάζει αυτό το πράγμα, την παράδοση και την ας πούμε σκληρή μουσική, τη μοντέρνα ροκ, ας πούμε, πώς να το πούμε. Οπότε έχουμε πολύ ευρύ κοινό. Σίγουρα εμφανίζονται άνθρωποι από εξενιτεμένοι, ας πούμε, στρατιώτες. Α, η νοσταλγία αλλά, δηλαδή, φέρνει κόσμο σε εσάς. Σίγουρα φέρνει, αλλά παρόλα αυτά μας ακούνε πολύ διαφορετικοί άνθρωποι. Και τι σας λένε όταν τελειώνουν οι συναυλίες σας? Κι άλλο. Το ότι μάθατε σε όλους να λένε Γιούρια. Ήταν και αυτό ένα επίτευγμα, ας πούμε, το ότι πριν κάποιες δεκαετίες ήταν ελάχιστοι αυτοί που ακούγανε παραδοσιακά και ξαφνικά τα τελευταία χρόνια δεν είναι μόνο της δικιάς μας, δική μας παρουσίας. Γενικώς το παραδοσιακό έχει πάρει τα πάνω του τα τελευταία χρόνια και μάλλον και εμείς πήραμε τα πάνω μας μαζί με αυτό. Ναι. Σίγουρα δώσαμε έναν διαφορετικό αέρα στο παραδοσιακό και έφτασε στα αυτιά κάποιον που μπορεί να μην έφτανε υπό άλλες συνθήκες. Έχετε κάτι στο μυαλό σας για συνεργασία που θα θέλατε να έχετε? Ζηλεύετε κάποια συνεργασία που θα θέλατε να κάνετε? Η αλήθεια είναι πως έχουμε όλοι high hopes γενικά για πράγματα, αλλά ποτέ δεν έχουμε αυτή τη μεδοδοξία του να κάνουμε κάτι συγκεκριμένο κάπου. Δηλαδή, όχι, λέω αν αγαπάτε κάτι, γιατί μερικές φορές και η αγάπη είναι στόχος να φτάσει κάπου. Σίγουρα, εντάξει, θα θέλαμε, ρε παιδί μου, να κάνουμε μια περιοδία στην Ευρώπη. Δηλαδή και όσο πιο γρήγορα γίνεται θα ήταν για μας ένας στόχος που θα μας έδινε extra boost. Δηλαδή όσο μπορούμε να ξεφύγουμε από τα όρια μόνο της Ελλάδος, που συμβαίνει, αλλά λόγω της καραντίνας τώρα έχει καθυστερήσει λίγο. Έχουμε ήδη κάνει κάποιες συναυλίες στο εξωτερικό. Πέστε πού, πού πήγατε? Έχουμε παίξει στο Λονδίνο πριν κάνα δύο χρόνια. Έχουμε παίξει στη Γερμανία δύο φορές. Και στην Κύπρο ήμασταν πριν δύο καλοκαίρια. Και φέτος θα πάμε με το Θίασο πάλι. Θα πάμε, ναι, με το Θίασο θα πάμε και στην Κύπρο φέτος το καλοκαίρι. Επίσης, έχουμε κλεισμένο εδώ και πάρα πολύ καιρό ένα live στην Στουτκάρδη, στη Γερμανία. Α, εκεί θα βρείτε πολύ θρακιώτικο πληθυσμό, νομίζω. Πολλά ξενάκια έχουμε εκεί. Αρκεί να γίνει όμως. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, δηλαδή ήδη έχει πάρει παράταση δύο φορές. Και όμως σκεφτόμαστε αυτή την περίοδο είναι απλά να παίξουμε στην Επίδαυρο. Ωραία. Ωραία. Μετά από αυτό. Αυτό που θέλω να σου πω και γιατί σου είπα ότι έχουμε high hopes, αλλά δεν το. Είναι ότι όπως είναι και η περίοδος τώρα, πραγματικά δεν είναι ούτε για σχέδια, ούτε για. Ναι, δηλαδή, ναι. Πώς το λένε, και εμείς είμαστε άνθρωποι που μας αρέσει λίγο να πηγαίνει με ένα flow. Δηλαδή, όπως έρχονται τα πράγματα, εμείς τα κρίνουμε, κάποια από αυτά τα προχωράμε και τα κάνουμε, κάποια όχι. Δηλαδή, κάπως μόνο το πράγμα μας δείχνει μια πορεία. Απλά εμείς έχουμε στο μυαλό μας κάπως τι θα θέλαμε να κάνουμε και κινούμαστε προς εκείνη την κατεύθυνση. Αλλά πραγματικά τώρα, όπως είναι η κατάσταση, δεν μπορείς να κάνεις και προγραμματισμό, δεν μπορείς να. Αν σκεφτείς ότι και μέσα στην εποχή του κορονοϊού και της πανδημίας εσείς καταφέρνετε και περιμένετε μια επίδαυρο στην οποία θα υποκληθεί μπροστά σας τόσος κόσμος, είναι ένα βήμα πολύ μεγάλο. Ισχύει, είναι αλήθεια αυτό, ναι. Και θα είμαστε και εμείς με ψυχή εκεί κοντά να σας χειροκροτούμε και να σας χαιρόμαστε όλους, γιατί καταφέρνετε να ταξιδεύετε τη θρακιώτικη μουσική παντού και να βάζετε και το δικό σας το κομμάτι μέσα. Έχετε τη δικιά σας σφραγίδα και ένα καλό που καταφέρνετε είναι να ξεχωρίζετε. Εμείς από τη μεριά μας να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη αυτή. Ειδικά εσύ ήσουν από τους πρώτους που μπορεί να πίστεψε ή να είδε κάτι έστω από τόσο παλιά. Ναι. Και θέλουμε τέτοιο κόσμο, δηλαδή να ακούμε καλά σχόλια και να μας στηρίζει. Τέτοια θέλουμε να ακούμε για να παίρνουμε δύναμη και να συνεχίζουμε. Είμαστε όλοι μαζί σας και όποτε κουράζεστε να ξέρετε ότι θα είμαστε εκεί για να σπρώχνουμε ηθικά την πορεία σας. Ευχόμαστε κάθε καλό σε αυτό που κάνετε. Να ρωτήσω αν θα καθίσετε κάποια στιγμή να γράψετε στίχους κι εσείς οι ίδιοι. Έχουμε ήδη κάποια κομμάτια τα οποία δεν έχουν κυκλοφορήσει. Τα
Κάποια από αυτά τα παίζουμε σε συναυλίες. Δεν είναι ό,τι πιο εύκολο για μας. Το ξέρω. Αλλά, ναι. Γιατί είμαστε πολύ instrumental τύποι. Δηλαδή μας αρέσει πολύ. Ναι, γι' αυτό ρώτησε για στίχους. Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, με τους στίχους προσπαθούμε λίγο να βρούμε. Γι' αυτό και κάπως έτσι δεν το κάνουμε πολύ γρήγορα. Θέλουμε λίγο να βρούμε τη χρυσή τομή που μεταξύ έκφρασης δικής μας, μεταξύ αυτομετισμού και να έχει αυτό το πράγμα ένα χαρακτήρα, ας πούμε. Επειδή παρακολουθώ την πορεία σας, γι' αυτό ρώτησα για στίχους. Είναι κάτι που το λέω στο Γιώργο το Σταυρίδη πάρα πολλές φορές του το έχω πει. Ξέρω, γιατί πιστεύω ότι μπορείτε να βάλετε και πολύ ωραίο στίχο. Έχετε όλοι σας πράγματα να πείτε και να δώσετε, που είμαι σίγουρη ότι το αποτέλεσμα θα είναι εξαιρετικό. Όπως και η μέχρι τώρα πορεία σας, θα είμαστε πάντα εκεί να σας στηρίζουμε και να σας χειροκροτούμε, παιδιά. Χάρηκα πολύ για αυτή την κουβέντα και θα είμαι εδώ και για άλλες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε και μπορούμε να μιλήσουμε κάποια στιγμή για τις εντυπώσεις μας από την Επίδαυρο. Ναι, θα περιμένω τα νέα. Θα είμαι εδώ, το Χάρωμα Μελωδίας και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ορεστιάδας θα είναι εδώ για να μας πείτε τις εντυπώσεις από Επίδαυρο, που δεν είναι και λίγο πράγμα. Σούπερ. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλους. Γεια σας, παιδιά. Και καλή αντάμωση. Ελπίζουμε να πιούμε κανένα τσιπουράκι σύντομα. Όποτε θέλετε, είμαστε εδώ. Είμαστε στην καρδιά της πόλης της Νέας Ορεστιάδας και σας περιμένουμε. Σας φιλώ, γεια σας. Καλά, καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, παιδιά.